Άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Βούτσι θα έχουν οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ως το τέλος αυτής της εβδομάδας, προκειμένου να ενταχθεί άμεσα ο νόμος Δράμας σε κοινή υπουργική απόφαση για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως και χθες αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δημάρχων που πραγματοποιήθηκε για αυτό το θέμα. Την προσπάθεια στηρίζουν και οι παρατάξεις της Δημοτικής Αντιπολίτευσης, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Αυτοδιοίκηση Πολιτών του Δήμου Δράμας. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους και πρέπει να δώσουμε λύση. Μέσα λοιπόν σε έναν πολύ καλό διάλογο όλων των συμπολιτεύσεων και αντιπολιτεύσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην κοινή απόφαση που πήραμε για να βρούμε μια λύση, είναι να δούμε τον Υπουργό Εσωτερικών στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, να συζητήσουμε για την πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, γιατί δεν εμφανίζεται στην τελευταία κοινή υπουργική απόφαση ο Δήμος της Δράμας, αλλά και όλη η περιφέρεια της Δράμας να πηγαίνει κάπου τα σκουπίδια της. Είμαστε ενωμένοι όλοι για να δώσουμε λύση και προσπαθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, πάντα προς όφελος των πολιτών. Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω αναφορικά με την Κία. Το γεγονός ότι δεν εμφανιζόμαστε σε καμία κοινή υπουργική απόφαση αποτελεί τροχοπέδι? Πιστεύετε ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ενώ στο σύνολο πρέπει οπωσδήποτε δηλαδή να ρυθμιστεί και αυτό το θέμα από την κυβέρνηση? Οπωσδήποτε, όταν γίνεται ένας σχεδιασμός μέσα από μία κυβέρνηση, θα πρέπει αυτός ο σχεδιασμός να καταλήγει πώς θα διαχειριστούν τα απορρίμματά τους όλοι οι Δήμοι. Στην προηγούμενη λοιπόν Κία, η Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας δεν φαινόταν πουθενά. Πρέπει να λειτουργήσουν εις ωφελία του κοινωνικού συνόλου. Γι' αυτό εχθές στη συνάντηση που είχαμε με τους υπόλοιπους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητάς μας και με τους επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, κάναμε μια ουσιαστική συζήτηση, κατατέθηκαν προτάσεις, οπότε προσπαθήσαμε να επανασχεδιάσουμε λίγο το θέμα, το πώς θα κινηθούμε. Είπαμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τον Υπουργό Εσωτερικών στη συνάντηση που θα έχουμε στην ΚΕΔΕ και να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση που να δίνει μια διέξοδο, έστω προσωρινή, προς τα που θα πάνε τα απορρίμματά μας, να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, ώστε να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών και να γίνει μια μονάδα έτσι όπως πρέπει, ώστε να βοηθηθεί το σύνολο της δραμηνής κοινωνίας, το σύνολο του νομού Δράμας, όλων των πολιτών, ώστε να μειωθούν τα κόστη όσον αφορά τα τέλη ανταποδοτικότητας. Μακάρι να γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις και να φέρνουν αποτέλεσμα. Το πώς θα προχωρήσουμε και το προς το πού θα πάμε θα το δείξουν οι επόμενες μέρες. Ο Δήμαρχος Δράμας επισήμανε κάτι το ιδιαίτερο που αφορά στην κοινή υπουργική απόφαση. Λείπει, απουσιάζει απόφαση για τον νομό της Δράμας και για την Περιφερειακή Ενότητα. Αυτό το θεωρείται καθοριστικό σημείο και πιστεύετε ότι είναι και η αιχμή του δόρατος για την επίλυση του θέματος? Θεωρούμε, για όποια λύση δοθεί μετέπειτα, ότι είναι βασικό ότι θα πρέπει να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση που να λέει πού θα πηγαίνουμε τα απορρίμματα μέχρι να βρούμε αυτή την ωφέλιμη λύση προς όφελος της κοινωνίας. Άρα εκεί είχαμε πλήρη ταύτιση όλοι οι παριστάμενοι στην συγκέντρωση. Είχαμε διαφοροποιήσεις στο πώς όμως θα πρέπει αργότερα να κινηθούμε, αλλά πιστεύω ότι κάτω από την συζήτηση και από την καλή θέληση όλων, ότι θα βρούμε λύση και για εκεί. Σίγουρα είναι πρώτιστο να έχουμε μια κοινή υπουργική απόφαση στα χέρια μας.